Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Όπως βλέπετε έχω βάλει τα καλά μου, έχω κάτσει μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαι full μέσα στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και έχω έρθει εδώ για να κάνω ένα unboxing. Το unboxing ίσως του καλύτερου χριστουγεννιάτικου δώρου που έχω λάβει και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μόλις δείτε το κουτί θα ενθουσιαστείτε κι εσείς μαζί μου, πιστέψτε με. Δεν θέλω να τα απολογώ ούτε να σας κρατάω σε αγωνία. Θα βγάλω τα γυαλιά μου γιατί αυτά μαδάνε και λίγο με τρώει η μύτη μου με αυτό το πράγμα. Και θα φέρω το κουτί. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε νομίζω πλέον γιατί είμαι ενθουσιασμένη. Βλέπετε πολύ καλά το μέγεθος του κουτιού, πιστέψτε με, είναι τόσο βαρύ όσο φαίνεται. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, μόλις το έβγαλα από τη συσκευασία που μου το στείλανε και ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι περιέχει. Θα το αφήσω λοιπόν εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έχω δεύτερο άτομο να με βοηθάει με τα πλάνα, οπότε θα το δουλέψουμε έτσι με μια κάμερα σταθερή. Το συγκεκριμένο πακέτο, όπως καταλαβαίνετε, μου το έχει στείλει η Sony. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή να μου στέλνει σήμερα η Sony αυτό το κουτί. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν θα σας κρατάω άλλο σε αγωνία, θα ανοίξουμε το κουτί. Λοιπόν, είναι γεμάτο μέχρι πάνω, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα ξεκινήσω με αυτά που βλέπω πρώτα και είναι κάποια παιχνίδια. Ξεκινάμε με το Uncharted 4, συνεχίζουμε με το The Last of Us, God of War, εντάξει. Πολύ ωραία ιστορία και πραγματικά είναι σαν να βλέπεις ταινία. Έχουμε το Spider-Man, το οποίο ζήλευα πολύ τον πάνω που τον έβλεπα να παίζει, πλέον μπορώ να το παίξω και εγώ. Και το Death Stranding, το οποίο θέλω να το δοκιμάσω να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, επίσης μέσα στο κουτί υπάρχει μία 12μηνη συνδρομή για το PlayStation Plus. Τέλεια! Και 50 ευρώ προσθήκη χρημάτων στο PlayStation Store. Μην κάνεις focus σε μένα, κάνε στην κάρτα. Με φτιάξατε με τα δώρα σας. Θα συνεχίσω με αυτόν τον πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο φάκελο που γράφει πάνω Happy Holidays, Happy New Year, Merry Christmas. Και να δούμε τι έχει. Έχει... Όχι! Έχει ένα χειριστήριο από ξύλο. Δείτε το, τώρα αυτό πρέπει να γίνει focus πολύ καλό. Έχει ένα χειριστήριο το οποίο είναι σαν γούρι, έχει και εδώ το 2020 για τη χρονιά που θα υποδεχτούμε και από πίσω δείτε! Το κάνανε αυτό για μένα! Τώρα θα το βάλω εδώ για να το βλέπουμε όλοι. Φαίνεται! Θα κάθομαι έτσι. Συνεχίζω με μία κούπα από ό,τι φαίνεται, η οποία είναι από αυτές που είναι αλλιώς στο κρύο και αλλιώς στο ζεστό. Είναι έτσι στο κρύο, έχει πάνω τα κουμπιά από το χειριστήριο. Άμα βάλω ζεστό νερό μέσα θα αλλάξει. Περιμένετε. Lifesaver βραστήρας. Ωχ, το γέμισα και μέχρι πάνω και φοβάμαι τώρα μην το χύσω στο κουτί. Νομίζω αλλάζει. Ου, αλλάζει! Τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο, το αφήνω εδώ στην άκρη. Σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσω για να πίνω τους καφέδες μου. Και τώρα, παιδιά, αυτό τώρα που βλέπω, ήθελα να το αγοράσω γιατί το είχα βρει σε ένα site και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δείτε, ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρώτα χρόνια. Hey, είναι τέλειο! Δείτε το! Είναι με USB. Αχ, τώρα που θα το βάλω όμως για να φωτίσει. Μπορείς να το συνδέσεις κατευθείαν πάνω στον υπολογιστή και να το να φωτίζει από εκεί και να το έχεις μπροστά σου και να σε εμπνέει να κάνεις βίντεο. Θα το βάλω λοιπόν και στον υπολογιστή για να δούμε πώς φωτίζει. Το έβαλα και έχει εδώ κουμπάκι. Το πατάς. Τέλειο! Και έχει και ένα mode. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αλλά νομίζω το σταθερό θα το αφήσω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Συνεχίζω με το επόμενο μικρό, το οποίο είναι gadget decals. Τι είναι προστατευτικά, είναι αυτοκόλλητα για να βάλεις στον υπολογιστή και στο κινητό σου. Ναι, είναι αυτοκόλλητα! Wow, θα κόλλησω πάνω στο λάπτοπ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει. Έχει αυτά. Έχει. Αυτά τι είναι, είναι λευκά. Δεν φαίνονται πολύ καλά γιατί είναι λευκά και με τα φώτα δεν φαίνονται. Όσο βλέπετε. Αυτή είχαμε τον αδερφό μου. Ρε. Και συνεχίζω με ακουστικά. Ακουστικά PlayStation Platinum Wireless. Είναι και wireless. Headset. Okay. Είναι wireless. Πρέπει να είναι full minimal. Τα οποία ξέρετε ότι τα λατρεύω. Επαγγελματίας unboxer Κωνσταντίνα. Να δε. Ου, και άλλο κουτί. Και ανοίγει έτσι. Wow. Παιδιά. Είναι απίστευτα. Δείτε. Είναι λεπτά, αλλά δεν τα νιώθεις έτσι ψεύτικα. Έχει και εδώ γύρω-γύρω το προστατευτικό, το οποίο θέλω να βγάλω. Εδώ πίσω, τώρα δεν ξέρω πόσα θα φαίνονται, μωρέ. Εδώ πίσω έχει κουμπιά για να χειρίζεσαι την ένταση, αν θες να κλείσει. Ένα σύρματα. Παιδιά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Θα σηκώσω λίγο και αυτό το μαξιλαράκι. Και από κάτω έχει ένα κουτί. Έχει αυτό το καλώδιο, το οποίο το χρησιμοποιείς στη θύρα τη 3,5mm jack. Έχει αυτό το οποίο το συνδέει με το USB για να το συνδέσεις στον υπολογιστή ασύρματα. Και έχει μια θήκη. Τι είναι αυτό, τι βάζω εδώ μέσα για να βάλω τα καλώδια μου μήπως. Α, όχι, είναι θήκη για να βάλεις τα ακουστικά. Να σου πω και κάτι, εγώ θα τα βάλω στη θήκη γιατί τόσο όμορφα που είναι. Δεν θέλω να μου πάθουν κάτι, διπλώνουν κιόλας. Δείτε τα. Τα βάζεις στη θήκη σου και μετά τα παίρνεις παντού μαζί σου. Έχω γεμίσει πράγματα εδώ. Συνεχίζουμε με ένα controller. Αυτό το μπλε DualShock 4 Wireless Controller. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι το Wave Blue. Θα το ανοίξω κιόλας. Πω, παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και για το τέλος άφησα το καλύτερο. Ήταν το πιο μεγάλο, ήταν κάτω κάτω στο κουτί και έπρεπε να μείνει για το τέλος. Ωραία. Ένα PlayStation 4 Pro, 1TB και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήθελα να πάρω ένα PlayStation 4 για το σπίτι. Αυτό που έχουμε είναι στο στούντιο και επειδή εγώ πλέον δεν κάνω τα βίντεο μου στο στούντιο αλλά τα κάνω στο σπίτι, δεν είχα τρόπο να παίξω κάποιες αποκλειστικότητες που έχει η PlayStation. Οπότε να ξέρετε ότι έρχονται πολλά περισσότερα βιντεάκια με τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Θα ανοίξω και το κουτί να βγάλω λίγο το PlayStation, αλλά δεν θα το σετάρω τώρα, θα το σετάρω άλλη μέρα να είναι εδώ και ο Πάνος γιατί θέλω την άποψή του πώς να τα στήσω εκεί πέρα στο χώρο που γυρνάω τα βίντεο. Λοιπόν. Ωρε φίλε, πώς βγαίνει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ναι, βγήκε, τα κατάφερα. Επαγγελματίας unboxer Κωνσταντίνα στο φυσικό της περιβάλλον. Έχει αυτές τις αυγοθήκες για να προστατεύεται, να μην πάθει τίποτα το PlayStation μου. Πού να τα απλώσω όλα, έχει γίνει εδώ μέσα. Χαμό. Να το. Εντάξει.
Και επίσημα έχω το δικό μου PlayStation 4. It's official, Κωνσταντίνα the Gamer. Έβαλα και εγώ τα τούλια σήμερα. Σήμερα βρήκα να βάλω τα τούλια. Έχει εδώ εννοείται όλα τα καλώδια. Έχει και ένα χειριστήριο μαύρο για να παίζω. Οπότε τώρα έχω δύο χειριστήρια. Άρα μπορώ να καλώ και τους φίλους μου για να παίζουμε μαζί, αλλά και για να κάνουμε βίντεο μαζί. Έχω πνιγεί μέσα στα κουτιά, βλέπω το πλάνο και είμαι χάλια. Αυτά ήταν λοιπόν, δεν περιέχει κάτι άλλο το κουτί. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Sony που μου έστειλε όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εσάς που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και που φτάσατε μέχρι εδώ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια αποκλειστικότητα του PlayStation 4 θέλετε να με δείτε να παίζω στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρω ότι σας άρεσε και να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου για να είστε κι εσείς ένας από τους συνδρομητές της Κωνσταντίνας. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!